Κύριε Σοφιανέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας κάλεσα για να ακούσουμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, αλλά εννοώ και το θέμα των Σκοπιών. Πριν την πείτε όμως, κάνατε σήμερα μια ενέργεια ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ανεβήκατε στην Ακρόπολη χθες. Χρειάζεται αυτό, το να πηγαίνουμε σε αυτό το μνημείο και να βάζουμε το πανό? Δεν κατάλαβα το ερώτημα του αν χρειάζεται. Αν δηλαδή για να πείτε την άποψή σας, για να εκφράσετε την αντίθεσή σας στο χύψη ζήτημα, πρέπει να ανεβαίνετε πάνω στην Ακρόπολη. Ότι η Ακρόπολη συμβολίζει πολλά πράγματα, ναι, και δεν χαλάει καθόλου η εικόνα της, συμβολίζοντας την ανάγκη η ειρήνη και η φιλία των λαών να μην περάσει μέσα από μια συμφωνία την οποία η κυβέρνηση φέρνει και εγκρίνει με τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ, μιας δολοφονικής συμμαχίας η οποία έχει ματώσει τα Βαλκάνια από την περίοδο του 89-91, τότε που διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία και τότε που δημιούργησαν τον πυρήνα του σημερινού προβλήματος, το οποίο λύνεται με βάση την ατοική βούλα και την άμεση επέμβαση Μέρκελ, Τραμπ και λοιπόν. Ναι. Εσείς λοιπόν είστε κάθετα... Είναι μια διεθνή εικόνα η οποία, μάλιστα, ανεβάζει τον ελληνικό λαό, την εικόνα της πατρίδας μας σαν μια χώρα η οποία δεν είναι μόνο νατοϊκό στρατόπεδο όπως την μετέτρεψαν οι Συριζοανελίτες, αλλά μια χώρα η οποία διαδηλώνει την θέλησή της ενάντια στις νατοϊκές συμφωνίες να παλέψουμε για την ειρήνη και τη φιλία του λαού κόντρα στους εθνικισμούς ένθεν. Ναι. Και απέναντι. Και απέναντι, ναι. Τελευταία ερώτηση. Θα είστε σήμερα σε συγκέντρωση γύρω από το Κοινοβούλιο, κύριε Σοφιανέ, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί τον ελληνικό λαό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις να διαδηλώσουν ενάντια στη συμφωνία Τσίπρα-Τζάης. Ενάντια στον πυρήνα, στην ουσία αυτής της συμφωνίας που τον κρύβει τόσο η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι που αντιδρούν, χαϊδεύοντας κυριολεκτικά και ψαρεύοντας τα θολά νερά του εθνικισμού, όσο φυσικά και η κυβέρνηση που σε ρόλο σημεοφόρου εκτελεί την παραγγελία την οποία πήρε για συμφέροντα φυσικά Αμερικάνων, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ελληνικής ολιγαρχίας, μην την ξεχνάμε και αυτή. Και αυτή η αντίθεση μπορεί να εκφραστεί μέσα από το συλλαλητήριο του ΚΚΕ στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα στην Αμερικάνικη πρεσβεία και στον πολυπράγμονα κύριο Πάια, τον Αμερικάνο πρεσβευτή, που συμβολίζει, αν θέλετε, με τη σοβαρή δουλειά που έκανε, σε εισαγωγικά αυτό, και την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Τι ώρα θα γίνει αυτό? Στις 6:30 ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σοφιανέ, καλημέρα σας. Και εγώ, καλημέρα.